στο κέντρο της Κορίνθου με τον κύριο Σωτήρη Μαυρονάσιο, τον πρόεδρο της ομάδας της Κορίνθου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Ξεκινήσαμε καλά την Κυριακή με το δεξί, έτσι, νίκη μέσα στα Μέγαρα. Καλή σας μέρα, κύριε Λάκη. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, να κατορθώνεις να πάρεις 3 βαθμούς και όταν αυτή είναι εκτός έδρας. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει φέτος για την ομάδα μας. Με μια ομάδα που πέρσι ήταν πρωταθλήτρια, έτσι, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με μια ομάδα η οποία ήταν πρωταθλήτρια και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι έσπασε μια παράδοση πολλών ετών η Κόρινθος που την ήθελε πάντα να δυσκολεύεται με στα Μέγαρα και ποτέ να μην έχει πάρει τους 3 βαθμούς. Μάλιστα. Τώρα, αισιοδοξία από ό,τι πληροφορούμε υπάρχει στην ομάδα και από τον προπονητή και από τους παίκτες και από όλους σας. Αναμένετε μια καλύτερη πορεία στη συνέχεια σε σχέση με την περσίνη χρονιά. Τι εκτιμάτε? Θα σας πω κάτι το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να καταξιωθείς και να πεις ότι με μια νίκη ότι κέρδισες τα πάντα. Ακριβώς. Όπως με μια άσχημη εμφάνιση και μια ήττα δεν μπορεί να καταδικάσει καμία ομάδα. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται υπομονή, δουλειά και χρόνος. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτά τα στοιχεία τα έχουμε στο μυαλό μας και πάνω σε αυτό το πλάνο δουλεύουμε. Δηλαδή, έχουμε μια νέα ομάδα. Αναλογιστεί ο κόσμος ότι φέτος ήρθαν στην ομάδα 19 καινούργιοι παίκτες και οπωσδήποτε η συνοχή της και η παρουσία της στο ποτάσμα εξαρτάται από το χρόνο. Άρα, λοιπόν, ζητούμε πίσω στον χρόνο από τους Κορίνθους Φιλάθλους και θα είμαστε πιστοί σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί ότι η ομάδα φέτος θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι ανταγωνιστική και γιατί όχι. Ο στόχος της να μην είναι να αλλάξουμε κατηγορία διότι η δυναμική της Κορίνθου και η ιστορία της και όλη η πόλη ευελπιστεί να δει μια ομάδα σε μεγαλύτερες κατηγορίες διότι εκεί είναι η πραγματική θέση της Κορίνθου. Είσαστε από τις παλιές δόξες του κορινθιακού ποδοσφαίρου και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ένα κομμάτι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές στο ποδόσφαιρο και το άλλο είναι η διοίκηση, τα οικονομικά. Τώρα είσαστε από αυτό το μετερίζει, από τη διοίκηση. Τι κάνετε με τα οικονομικά? Θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που όλα αυτά για να γίνουν υπάρχει ένας άξονας και ο άξονας αυτός είναι το οικονομικό. Πράγματι, σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς προσπαθούμε και εμείς να αντεπεξέλθουμε και η λύση μας είναι, το έχω πει πάλι φορές και το ξαναλέω, να βοηθήσουμε την ομάδα από το υστερημά μας πάρα πολλοί άνθρωποι με λίγα χρήματα, διότι αυτές είναι οι οικονομικές δυνατότητες της κοινωνίας και του τόπου του σημερινού. Άρα λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα ότι όλοι μας από το υστερημά μας να βοηθήσουμε είτε έχοντας μια παρουσία στο κήπεδο πληρώνοντας 10 ευρώ, είτε αγοράζοντας ένα διαρκείας, είτε οι μεγάλοι και μικροί επιχειρηματίες στην πόλη να βοηθήσουν με μια χορηγία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βγάλουμε τη χρονιά μας, διότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά η ομάδα, θα ξέρουμε να πούμε και την αλήθεια, έχει πάρα πολλά έξοδα. Ένα κάλεσμα δικό σας λοιπόν σε δύο τομείς. Πρώτα στους καλούς και αγνούς μας φιλάθλους με ένα απλό εισιτηριάκι των 10 ευρώ ή με ένα διαρκείας να στηρίξουν την ομάδα και δεύτερον στους επαγγελματίες της πόλης με μια μικρή, αν δεν κάνω λάθος, χορηγία για ένα ολόκληρο χρόνο να βάλουν μια διαφημιστική ταμπέλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το τρίπτυχο λοιπόν, να μας βοηθήσουν οι πιο απλοί άνθρωποι, όπως τα είπατε πάρα πολύ καλά, για να μπορέσουμε κι εμείς, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό που αναλάβαμε, δηλαδή να είμαστε συνεπείς στο ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ηρεμία να πάμε μπροστά. Καλή δύναμη σε εσάς λοιπόν, καλή συνέχεια και κάνουμε και εμείς έκκληση στους φιλάθλους μας, στους συμπολίτες μας, στους επαγγελματίες μας, από το υστέρημά μας όλοι να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας Μπάρτσα για να δει καλύτερες μέρες στο κορινθιακό ποδόσφαιρο. Να είστε καλά κύριε Λάκη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που με τις εκπομπές σας είστε πάντα επίκαιρος και βοηθάτε και εσείς από το κομμάτι σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι χωρίς αυτά εμείς δεν θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την ομάδα και χωρίς αυτά δεν θα είχαμε κουράγιο να συνεχίσουμε για την επόμενη μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία. Να είστε καλά, το κάνουμε με ιδιαίτερη αγάπη και θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας. Καλά.